Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι πριν από την Ιρανική επίθεση, η Τουρκία επικοινώνησε με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και οι αντιδράσεις να είναι αναλογικές. Παράλληλα, προειδοποιεί για περιφερειακό πόλεμο αν κλιμακωθεί η ένταση στη Μέση Ανατολή. Στην ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι πριν από το περιστατικό, την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, μιλήσαμε με τις Ιρανικές και Αμερικανικές αρχές και ζητήσαμε αυτοσυγκράτηση. Οι αμοιβαίες προσδοκίες και τα μηνύματα των μερών μεταφέρθηκαν επίσης από την Τουρκία και αναλήφθηκαν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες για να διασφαλιστεί ότι οι αντιδράσεις θα είναι αναλογικές. Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης: υπενθυμίζουμε εδώ και καιρό στους συνομιλητές μας τις προειδοποιήσεις μας σχετικά με τον κίνδυνο επέκτασης και κλιμάκωσης του συνεχιζόμενου πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα. Η Ισραηλινή επίθεση στην πρεσβεία του Ιράν στη Δαμασκό, η οποία παραβίασε το διεθνές δίκαιο, δικαίωσε τις ανησυχίες μας. Τα αντίπεινα του Ιράν σε αυτή την επίθεση και οι επακόλουθες εξελίξεις έδειξαν για άλλη μία φορά ότι τα γεγονότα θα μπορούσαν γρήγορα να κλιμακωθούν σε περιφερειακό πόλεμο. Η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών καταλήγει ως εξής. Σήμερα στέλνουμε για άλλη μία φορά σαφή μηνύματα στις Ιρανικές αρχές και στις δυτικές χώρες που ασκούν επιρροή στο Ισραήλ για να τους παροτρύνουμε όλους να θέσουν τέρμα στην κλιμάκωση. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να αποτρέψουμε την προδότηση μιας διαδικασίας που θα βλάψει μόνιμα τη σταθερότητα της περιοχής μας και θα οδηγήσει σε ευρύτερες παγκόσμιες συγκρούσεις. Παρακολουθούμε επίσης στενά τις εξελίξεις σχετικά με τις απειλές για την ασφάλεια της Τουρκίας σε συνεννόηση με τα αρμόδια θεσμικά μας όργανα και ο πρόεδρος Ερντογάν ενημερώνεται τακτικά. Την ίδια ώρα το Ιράν φαίνεται να ενημέρωσε την Τουρκία εκ των προτέρων για τη σχεδιαζόμενη επιχείρησή του κατά του Ισραήλ, όπως τουλάχιστον δήλωσε τουρκική διπλωματική πηγή στο Reuters, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μετέφεραν στο Ιράν μέσω της Άγκυρας ότι η επιχείρησή του πρέπει να είναι εντός συγκεκριμένων ορίων. Τουρκικές διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι ο Χακάν Φιντάν είπε στον Ιρανό Υπουργό ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή μετά τα αντίπεινα του Ιράν κατά του Ισραήλ τη νύχτα της 13ης Απριλίου και ότι επιθυμεί να σταματήσουν τα βήματα που θα αυξήσουν την ένταση. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.